Και τι θα φάμε σήμερα? Θα φάμε ένα πολύ ωραία μαγειρεμένο κοτόπουλο, φίλες και φίλοι. Θα κάνουμε κοτόπουλο με σπανάκι au gratin. Δεν θα έχετε ξαναφάει. Τέτοιο φαγάκι δεν πιστεύω να έχετε ξαναδοκιμάσει. Θα το δοκιμάσετε σήμερα. Ετοιμαστείτε, τα υλικά είναι απλά. Κοτόπουλο έχουμε όλοι στο σπίτι μας. Σπανάκι και βέβαια έχουμε, είναι η εποχή του. Σπανάκι μπόλικο. Πάμε όμως πριν ξεκινήσω να δούμε την κάρτα με τα υλικά. Κοτόπουλο με σπανάκι au gratin. 1 κιλό σπανάκι. 1 τρίτο της σκούπας βούτυρο καθαρισμένο. 1 μικρό κρεμμύδι τριμμένο. 1 τρίτο της σκούπας κρέμα γάλακτος. 5 στήθη κοτόπουλο. Μισή κούπα λευκό κρασί. 2 κούπες μπεσαμέλ. 1 τρίτο της σκούπας κρέμα γάλακτος. 1 τέταρτο από 1 κουταλάκι μοσχοκάριδο. 1 τέταρτο της σκούπας ρεγκάτο τριμμένο. 1 τέταρτο της σκούπας παρμεζάνα τριμμένη. Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Εδώ, φίλες και φίλοι, έχω μία κατσαρόλα και εδώ μία άλλη κατσαρόλα. Στις δυο αυτές κατσαρόλες, μια πιο μικρή, μια πιο μεγάλη, έχω μοιράσει το βούτυρο. Μισό στη μία, μισό στην άλλη. Στη μία κατσαρόλα τη μεγάλη θα σοτάρω το κοτόπουλο. Ας βάλουμε το κοτόπουλο, η θήτα μου είναι κοντά μου, βέβαια, εδώ. Θα σοτάρω λοιπόν στη μία κατσαρόλα το κοτόπουλο. Θα βάλω το κοτόπουλο να το σοτάρω. Έτσι. Έχουμε 5 στήθη κοτόπουλο, μισά βέβαια. Όταν λέμε συνήθως στήθος κότας, εννοούμε όλο μαζί. Εμείς έχουμε εδώ τα μισά. 5 μισά στήθη κοτόπουλου. Δηλαδή τα στήθη από 1, 2 και μισό κοτόπουλα. Εδώ τώρα έχω την άλλη κατσαρόλα που έχω ζεστάνει το υπόλοιπο βούτυρο, μισό-μισό είπαμε, και θα σοτάρω, φίλες και φίλοι, το σπανάκι, το οποίο σπανάκι έχω καθαρίσει, έχω αφαιρέσει τα κοτσάνια, το έχω πλύνει πολύ πολύ καλά και όπως είναι πλυμμένο με το νεράκι που κρατούν πάνω τα φύλλα, το έχω βάλει σε μία κατσαρόλα και το έβαλα σε μέτρια φωτιά να μαραθεί. Δεν έβαλα νερό μέσα καθόλου, δεν έχασα κανένα από τα συστατικά που έχει το φρέσκο σπανάκι με αυτόν τον τρόπο που το ζεμάτισα. Μία φίλη από εσάς μου έστειλε πάλι ένα email και με ρωτάει, πείτε σας παρακαλώ κυρία Βέφα, άλλη μία φορά πώς καταψύχουμε το σπανάκι. Έτσι καλή μου φίλη το καταψύχουμε, το πλένουμε πρώτα πολύ 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 καλά, το καθαρίζουμε. Από όλα τα χαλασμένα φύλλα, από τα κοτσάνια τα σκληρά, κρατάμε το σπανάκι που θέλουμε να μαγειρέψουμε εμείς. Το πλένουμε πάρα πολύ ωραία, πολλά νερά. Το στραγγίζουμε και με το νεράκι αυτό που κρατούν τα φύλλα, με αυτό το νεράκι το μαραίνουμε. Δηλαδή το βάζουμε σε μία κατσαρόλα, σε μέτρια φωτιά, το αφήνουμε να μαραθεί και αφού μαραθεί το βάζουμε σε πακέτα πλαστικά και το βάζουμε στην κατάψυξη. Και έχουμε σπανάκι ό,τι ώρα θέλουμε. Το σπανάκι λοιπόν αυτό τώρα που το μάρανα κατά αυτόν τον τρόπο που σας είπα, θα το βάλω μέσα εδώ, αφού βάλω όμως πρώτα το κρεμμύδι. Βάζουμε το κρεμμύδι εδώ μέσα στην άλλη κατσαρόλα να σοταριστεί. Και τώρα μέσα εδώ να γυρίσω και το κοτόπουλο να μην καεί. Έτσι. Αφού μαραθεί το κρεμμύδι, θα βάλω και το σπανάκι. Να ανακατέψω και το σπανάκι. Το κρεμμύδι. Να ανακατέψω και το κρεμμυδάκι. Να μαραθεί ελαφρά. Δεν το καίω. Βάζω μέσα τώρα το σπανάκι, να το σοτάρω και αυτό, το ωραίο αυτό σπανάκι, το οποίο αφού φυσικά μαράθηκε, με τα χέρια μου ελαφρά το στράγγισα, γιατί βγάζει αρκετό νεράκι, έχει νεράκι δικό του.
ελαφρά το στράγγισα, ελαφρά με τα χέρια μου και το έβαλα τώρα μέσα να σοταριστεί. Το ανακατεύουμε πάλι ελαφρά μαζί με το κρεμμύδι, να βουτυρωθεί. Δεν θέλει πολύ, λίγο ίσα ίσα να βουτυρωθεί και να πάρει το ωραίο άρωμα του κρεμμυδιού. Το αφήνω λοιπόν εδώ τώρα το σπανάκι, σβήνω τη φωτιά αυτή εδώ. Σβήνω με αυτή τη φωτιά, έφυγε, έσβησε, γυρίζω τα υπόλοιπα κοτόπουλα. Γιατί δεν ανοίγω την λαβίδα μου. Έλα. Και επειδή φίλες και φίλοι, τώρα να ρίξω να σβήσω εδώ και το κρασάκι και θα σας δείξω κάτι πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν ποσοτάραμε το κοτόπουλο και από τις δύο πλευρές να ροδίσει ελαφρά, ρίχνουμε κατόπιν το κρασί και το σβήνουμε. Το σβήνουμε λοιπόν με κρασάκι, το μεθάμε. Του ρίχνουμε λοιπόν το κρασάκι, έτσι, και μετά το σκεπάζουμε με την κατσαρόλα μας, αλάτι, πιπέρι και στα δύο και στο σπανάκι. Εδώ, αλάτι, πιπέρι και στα δύο, πιπέρι. Και στο σπανάκι πιπέρι, μπόλικο, λαμπρομπόλικο. Μ' αρέσει το πιπέρι, δεν σου είπα. Μ' αρέσει, κάνει το φαΐ πικάντικο. Λοιπόν, βάζουμε και εδώ το μισό αλάτι, το άλλο μισό εδώ στο σπανάκι. Το αλάτι μας βάλαμε... Αχ, μου σκοβόλησε το κρασί. Τι ωραία μύριζε. Αχ, η μπεσαμέλ βράζει. Βράζει. Λοιπόν, εδώ τώρα, φίλες και φίλοι, μέσα στο σπανάκι αυτό θα ρίξω και την κρέμα γάλακτος. Ρίχνω και την κρέμα γάλακτος, την έριξα κι αυτή, έτσι. Πολύ ωραία. Ανακατεύω το σπανάκι με την κρέμα γάλακτος, το κρεμμυδάκι και το μισό βούτυρο. Έτοιμο το σπανάκι. Τώρα θα δούμε τι θα κάνουμε παραπέρα. Αλάτι, πιπέρι βάλαμε. Το κοτόπουλό μας μισοβράζει. Βράζει σιγά σιγά να το χαμηλώσω. Χαμηλώνω και εδώ τη φωτιά. Ωραία. Αυτό με την μπεσαμέλ το σβήνω εντελώς. Τελείωσε. Αλάτι, πιπέρι έβαλα παντού. Το καπάκι της κατσαρόλας μου είναι εδώ. Να το σκεπάσω, να μαλακώσει λίγο το κοτόπουλο. Και τώρα, ώσπου να μαλακώσει το κοτόπουλο, πάμε να δούμε ένα πολύ ωραίο βίντεο πώς παράγεται η μπύρα. Και είναι σε ένα μικρό οικογενειακό ζυθοποιείο που θα σας αρέσει πολύ. Και επειδή το φαγητό μας ταιριάζει με μπύρα σήμερα, σας δείχνουμε λοιπόν πώς γίνεται η μπύρα που θα πιούμε. Η οικολογική μπύρα είναι ένα προϊόν με ιδιαίτερη γεύση, που μπορούν πλέον να το γεύονται και οι Έλληνες ζυθοπότες. Παράγεται με φυσικά συστατικά, βίνη, λυκίσκο, μαγιά και νερό. Και το πιο σημαντικό είναι ότι δεν έχει συντηρητικά ή άλλα πρόσθετα και δεν παστεριώνεται. Ο φακός των μυστικών ταξίδεψε ως την Αρκολίδα, όπου βρίσκεται το μικροζυθοποιείο του κ. Χρήστου Παπαδήμα και σας παρουσιάζει τη διαδικασία παραγωγής μπύρας. Πώς σας ήρθε η ιδέα να κάνετε μικροζυθοποιείο? Η ιδέα ξεκίνησε το 1997. Είχαμε έρθει σε μια επίσημη επίσκεψή μας στην Ελλάδα, από τον Καναδά. Εκεί είχαμε την πρώτη μας επαφή με μικροζυθοποιεία. Ήρθαμε στην Ελλάδα, είδαμε ότι έλειπε κάτι τέτοιο από την πατρίδα και το συνδυάσαμε με την αγάπη μας για την μπύρα. Αυτό είναι χοντραλεσμένη βίνη, την οποία θα τη χρησιμοποιήσουμε για το πρώτο στάδιο της εκχύλησης. Συγκεκριμένα την αναμίξουμε με ζεστό νερό για να γίνει το μείγμα το οποίο θα αποστραγγίξουμε αργότερα να πάρουμε το εκχύλισμα. Ο ζυθοποιός μας θα δοκιμάσει το εκχύλισμα της μπύρας. Θα μας πει πώς είναι. Η μπύρα μας αυτή τη στιγμή θα μεταφερθεί στις δεξαμενές ζύμωσης και ορίμανσης. Η ζύμωση θα ξεκινήσει στους 20 περίπου βαθμούς Κελσίου. Θα διαρκέσει από 5 με 8 μέρες. Θα ρίξουμε θερμοκρασία στους 0 βαθμούς Κελσίου για να αρχίσει η ορίμανση. Η ορίμανση θα διαρκέσει γύρω στις 20 ημέρες. Φιλτράρουμε την μπύρα, χρησιμοποιούμε το διοξείδιο του άνθρακα για το ανθρακικό από την προηγούμενη παραγωγή, το ανθρακικό οποίο δημιουργείται φυσικά από τη διαδικασία της ζύμωσης. Η μπύρα πρέπει να παράγεται από βίνη,
λυκίσκο, μαγιά και νερό. Χωρίς συντηρητικά ή οτιδήποτε άλλα πρόσθετα. Βασικά, με άλλα λόγια, η μπύρα μας είναι φρέσκα. Η μπύρα στην Ελλάδα δεν είναι κάτι καινούριο. Συγκεκριμένα υπάρχουν αναφορές σε πολλά αρχαία κείμενα, ακόμα και στον Πλάτωνα, αν δεν κάνω λάθος, και στον Αριστοτέλη, για τον κρίθινο νίνο. Δηλαδή κρασί από σιτάρι ή από κριθάρι. Στην υγειά σας, κύριε Αδάφα. Στην υγειά σας, κύριε Αδάφα. Κρίμα που δεν μου φέρατε και εμένα ποτήρι μπύρα να πίνω εδώ και να λέω κι εγώ στην υγειά σας. Έτυχε να μην έχουμε μπύρα σήμερα, δεν πειράζει. Θα πιούμε αύριο μπύρα. Λοιπόν, εδώ φίλες και φίλοι, έχω βάλει νερό να βράζει. Να βράζει μέχρι να αρχίσει ο βρασμός και να σιγοβράζει. Δεν είναι ανάγκη να βράζει, να κοχλάζει. Αυτή τη στιγμή ξεκινώ να σας δείξω το μυστικό της ημέρας που θέλει κάποια ώρα ώσπου να τελειώσει. Πώς θα λαμπικάρουμε το μέλι που έχει ζαχαρώσει και έχει θολώσει. Έχουμε ζεστό νερό σε μία κατσαρόλα, βάζουμε μέσα το βαζάκι με το μέλι και το αφήνουμε, φίλες και φίλοι, και μέχρι το τέλος της εκπομπής θα δείτε ότι θα μαζευτούν κάποιοι αφροί επάνω, τους οποίους θα αφαιρέσουμε, και το μέλι μας θα λαμπικάρει και θα γίνει ωραίο, καθαρό και διάφανο, όπως ήταν όταν τα αγοράσαμε. Βάζω λοιπόν το μέλι εδώ και τώρα χαμηλώνω τη φωτιά που δεν πρέπει να βράζει πολύ. Εδώ είναι η φωτιά που δεν πρέπει να βράζει πολύ. Πάλι δεν με υπακούς. Ωραία, τώρα είναι μια χαρά. Εδώ, φίλες και φίλοι, το κοτόπουλο σιγοβράζει ώσπου να μαλακώσει. Το σπανάκι δεν χρειάζεται να βράσει. Απλά και μόνο να βουτυρωθεί. Το βουτυρώσαμε, θα το απλώσουμε σε ένα πυράντοχο σκεύος, γιατί θα το βάλουμε το φαγητό μας στο φούρνο. Εδώ και μου έσβησε η φωτιά. Όταν ακουμπάει μια κατσαρόλα, η φωτιά σβήνει, πρέπει να την ξανανάψω. Προστασία λοιπόν, εντάξει. Εδώ είναι μπεσαμέλ, την οποία τη ζέστανα. Εδώ έχω το σπανάκι που θα τα διάσω σε μία κατσαρόλα και θα το... σε μία κατσαρόλα, λέω, σε ένα πυράντοχο σκεύος και θα το απλώσω. Η κατσαρόλα δεν χρειάζεται. Παίρνουμε λοιπόν εδώ ένα κουτάλι και απλώνουμε το σπανάκι σε όλο τον πάτο του πυρέξ. Έτσι, ωραία, ωραία, παντού να έχει σπανάκι. Με κρεμμυδάκι και κρέμα γάλακτος και αλάτι και πιπέρι. Και είναι τόσο νόστιμο το σπανάκι και τόσο υγιεινό. Έχει σίδηρο. Αρκετό σίδηρο, φίλες και φίλοι. Επομένως, όταν είναι ανάγκη να προσθέσουμε σίδηρο στον οργανισμό μας, καλό είναι να τρώμε σπανάκι. Μπόλικο σπανάκι. Ποπάι. Να παίρνουμε δύναμη. Έχουμε και μια γραμμούλα στον αέρα, να μιλάμε εντωμεταξύ και με τη φίλη μας, ώσπου να μαλακώσει λίγο ακόμη το κοτόπουλο για να πούμε τι θα κάνουμε. Εντωμεταξύ θα ανακατέψουμε βέβαια και τα τυριά με την άλλη κρέμα γάλακτος που σας έχω δείξει δύο φορές κρέμα γάλακτος. Θα τη βάλουμε στην μπεσαμέλ μέσα και θα βάλουμε επίσης και μοσχοκάριδο. Πάντοτε εμείς οι Έλληνες στην άσπρη σάλτσα, όπως τη λέμε, βάζουμε μοσχοκάριδο. Αυτή είναι η ελληνική εκδοχή της μπεσαμέλ. Με λίγο μοσχοκάριδο μέσα. Λοιπόν, καλή σου μέρα, φίλη μου. Από πού μας παίρνεις και πώς σε λένε? Καλημέρα σας. Πώς σε λένε? Με λένε Κυριακή και είμαι από το Βύρονα. Χαιρετίσματα στο Βύρονα, χαιρετίσματα σε σένα, Κυριακή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πες λοιπόν, μου τι θέλεις. Θέλω να μου πείτε, κυρία Βέφα, γιατί μου άρεσαν πάρα πολύ κάτι κυδόνια που είχατε φτιάξει σε ένα πυρέξ με μια ωραία σάλτσα. Με κάτι καρφάκια που βάζετε έτσι, τα μοσχοκάριδα, με το μοσχοκάριδο. Τα κυδόνια τα ψητά. Τα κυδόνια που τα κόβατε στα τέσσερα. Δεν άκουσα από τι που είπες. Τα κόβατε στα τέσσερα. Ναι, που τα κόβω στα τέσσερα. Αυτό ήθελα να το επαναλάβετε, γιατί ναι, ορισμένα θυμάμαι, δεν τα θυμάμαι. Και θέλω να το φτιάξω αυτό πριν φύγει τουλάχιστον, πριν φύγει από την αγορά το κυδόνι. Αν το ξανακάνω. Όποτε μπορέσετε. Είναι νομίζω μια πολύ απλή συνταγή που δεν αξίζει να την ξανακάνω. Το μόνο μυστικό της είναι ότι αυτά που αφαιρούμε από την καρδιά του κηδονιού, τα σπόρια και το σκληρό μέρος και το κοτσάνι και ό,τι αφαιρέσουμε από το κηδόνι, δεν βγάζουμε τη φλούδα βέβαια, αφήνουμε τη φλούδα επάνω στο κηδόνι, τα τρίβουμε πολύ καλά αν έχουν χνούδι, τα πλένουμε πάρα πολύ καλά, τα γυαλίζουμε, τα κόβουμε στα τέσσερα, τα βάζουμε σε ένα πυράντοχο σκεύος ή σε ένα ταψί, με την καλή όψη προς τα κάτω, με την κομμένη όψη, από πάνω να είναι η φλούδα στην αρχή. Φλούδα, λοιπόν, τι κάνουμε τώρα.
Παίρνουμε όλα αυτά που αφαιρέσαμε από το κηδόνι, τα βάζουμε σε μια κούπα νερό και τα βράζουμε. Γιατί αυτά έχουν μέσα πυκτίνη, η οποία πυκτίνη θα κάνει το ζελέ αυτό γύρω από τα κηδόνια. Τα βράζουμε λοιπόν, όχι πολλή ώρα, 5, 6, 7 λεπτά και μετά παίρνουμε, τα στραγγίζουμε και αυτό το ζουμάκι, αυτό το νεράκι το ρίχνουμε πάνω από τα κηδόνια αφού πρώτα τα πασπαλίσουμε με τη ζάχαρη. Όσο περισσότερη ζάχαρη βάλουμε, τόσο περισσότερο πελτέ θα έχουμε. Αλλά γίνονται όμως πολύ γλυκά τα κηδόνια μας και εγώ δεν τα θέλω πολύ γλυκά. Γι' αυτό λέω νομίζω μία κούπα ζάχαρη. Στο βιβλίο μου δεν θυμάμαι ακριβώς. Βάλτε μία μισή κούπα ζάχαρη σε 4 κηδόνια. Βάζουμε λοιπόν τη ζάχαρη από πάνω, ταραντίζουμε με αυτό το ζουμάκι που βγάλαμε από τα κομμάτια που αφαιρέσαμε από το κηδόνι και τα βάζουμε στο φούρνο. Τα βάζουμε στο φούρνο, σε μέτριο φούρνο, όχι σε δυνατό, να ψηθούν, να ψηθούν, να ψηθούν. Τα γυρίζουμε μετά από την άλλη μεριά να ψηθούν και από την άλλη πλευρά. Πολλά κηδόνια βγάζουν ωραίο κόκκινο χρώμα που μας αρέσει πολύ. Και στον πελτέ και το χρώμα του κηδονιού γίνεται ροζ, ωραίο κόκκινο. Αλλά άλλα κηδόνια, ιδίως τώρα αυτά που έρχονται από το εισαγωγής που τα λέμε, που δεν είναι τα δικά μας τα ελληνικά κηδόνια, αυτά, καλοί μου φίλοι, δεν κοκκινίζουν. Μένουν άσπρα. Τώρα το γιατί δεν ξέρω. Είναι άλλη ποικιλία κηδονιών που δεν κοκκινίζει, ό,τι και να τα κάνουμε, παρόλο που τα αφήνω έξω να οξυδωθούν πριν τα βάλω, γιατί η μητέρα μου τα βάζει κατευθείαν στο νερό, να μην μαυρίσουν καθόλου και με λίγο λεμόνι. Ναι. Τώρα και που τα αφήνω να μαυρίσουν, πάλι αυτό το ωραίο ροζ χρώμα δεν το παίρνουν. Αν βρεις ντόπια κηδόνια, θα σου γίνουν υπέροχα. Τα αφήνουμε λοιπόν στο φούρνο αρκετή ώρα, στην αρχή σκεπασμένα με αλουμινόχαρτο, να μπορέσουν να ψηθούν μέχρι μέσα. Και μετά δυναμώνουμε το φούρνο και τα ψήνουμε να πάρουν χρώμα και να ψηθούν στις άκρες. Να φαίνεται ψημένο το κηδόνι. Γιατί εμένα δεν μ' αρέσει το κηδόνι βραστό. Να το βάλω να το βράσω. Μ' αρέσει να είναι ψημένο. Όπως λέω και για το κρέας. Πολλοί το βάζουν το κρέας μέσα σε πλαστικές σακούλες ειδικές και γίνεται σαν βραστό. Ή το βάζουν στη γάστρα, σκεπασμένο μέσα στο φούρνο και γίνεται βραστό. Το ίδιο και η γαλοπούλα, το ίδιο και το κρέας. Εγώ τα θέλω ψητά. Όταν λέμε ψητό, θέλω να γίνει ψητό. Έτσι κάνω και τα κηδόνια λοιπόν. Δοκίμασέ τα. Τώρα σου είπα όλη τη συνταγή. Αλλά να το ξαναδείξω, δεν νομίζω ότι αξίζει. Γιατί είναι ένα απλό πράγμα. Το κατάλαβα και ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Βέβαια. Θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί από εσάς μάθαμε πάρα πολλά ωραία πράγματα. Να είστε καλά. Χαίρομαι. Καλή επιτυχία να έχετε στην εκπομπή σας. Χαίρομαι, ειλικρινά χαίρομαι. Είστε υπέροχοι. Δηλαδή, έχω να το λέω και μου λένε καμιά φορά φτιάχνω κάτι και μου λένε μα τι ωραίο που το πέτυχες. Λέω από την κυρία Βέφα. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Από τον καιρό που βγήκε και ξέρετε από πότε σας παρακολουθώ. Να μην λες από την κυρία Βέφα πλέον, δικό σου είναι όταν το κάνεις εσύ. Όχι, η κυρία Βέφα σου δώσε τις σωστές κατευθύνσεις. Είναι από δική σας συμπεριφορά απέναντι μας. Απέναντι στη μαγειρική. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σας παρακολουθώ, σας βλέπω. Τόση αγάπη σας. Από τον καιρό της Παπαδάκη. Ξέρω, ναι, μάλιστα, ξέρω ότι όταν ο Θεός σου δίνει ένα τάλαντο, πρέπει αυτό το τάλαντο να το μοιράζεις. Μπράβο, καλά κάνατε και δεν το κρατήσετε για τον εαυτό. Όχι, και δεν κρατώ τίποτα. Και όλα τα μυστικά. Έχω φίλες, πίστεψέ με, που πολλές φορές μου δώσαν λάθος συνταγή. Γιατί να δώσω λάθος συνταγή? Πρέπει να δώσω σωστή συνταγή στην οικοκυρά. Να τη φτιάξει, να ταΐσει σωστά την οικογένεια και κάτι ακόμα, να τη διασώσει τη συνταγή, να περάσει. Αυτό, ναι. Πόσο καιρό μένουμε εμείς εδώ σε αυτή τη γη πάνω? Πολύ λίγο. Ένα ταξίδι είναι εδώ πέρα, ένα ταξίδι είναι η ζωή μας εδώ πέρα. Αλλού είναι η αιώνια ζωή μας. Χάρηκα που σας άκουσα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Μίλησα μαζί σας, να είστε καλά και ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Σας ευχαριστώ και εγώ για την τόση αγάπη σας. Καλή σου μέρα, με συγκίνησες πάλι. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ έχω την μπεσαμέλ και μέσα στην μπεσαμέλ θα ρίξω δύο είδη τυριών. Θα ρίξω μία κεφαλογραβιέρα, εδώ βάζω τυρί ρεγκάτο, τριμμένο, και θα ρίξω μέσα και παρμεζάνα. Έβαλα λοιπόν και την παρμεζάνα, τα ανακατεύω ωραία τα τυράκια με την μπεσαμέλ. Μπεσαμέλ χωρίς τυράκι δεν κάνει τίποτα. Εξάλλου ένα ογκραντέν, θέλει το θέλει μέσα το τυράκι. Και θα ρίξω βέβαια και την κρέμα γάλακτος και θα γίνει πιο πλούσια η μπεσαμέλ. Πολύ ωραία. Έχω δύο κούπες μπεσαμέλ. Και θα ρίξω και το μοσχοκάριδο. Το μαγικό touch. Το μαγικό άγγιγμα. Βάλαμε και το μοσχοκάριδο να μοσχοβολήσει ωραία. Το κοτόπουλο πρέπει να είναι έτοιμο. Έτοιμο είναι και το κοτόπουλο. Να αφήσω το καπάκι μου εδώ. Να μην πέσει. Για να μην πέσει, ας το βάλω καλύτερα έτσι. Οπ. Το μέλι μου να το δυναμώσω. Το νεράκι από κάτω. Εδώ είναι η φωτιά μου. Πάλι δεν υπακούει. Επιτέλους. Λοιπόν.
Εδώ έχω τώρα το κοτόπουλο. Να ανακατέψω την μπεσαμέλ. Πρώτα εδώ όλα τα τυράκια που έβαλα μέσα, να λιώσουν τα τυράκια. Ζεστή, ζεστή όπως είναι και ωραία. Να τη βάλω εδώ πάνω στη φωτιά που ήταν ζεστά. Τι ωραίο φαγητό, τι ωραίο φαγητό. Βέβαια το ζουμάκι από το φαγάκι μας δεν πρέπει να μείνει τόσο πολύ. Θα αφήσουμε το κοτόπουλο, φίλες και φίλοι, να βράσει, να είναι έτοιμο. Τώρα εμένα δεν είναι βρασμένο τελείως το κοτόπουλο. Γιατί θα το αφήσουμε να βράσει? Γιατί αν δεν το βράσουμε το κοτόπουλο, πρέπει να αφήσουμε το φαγητό μας πολλή ώρα μέσα στο φούρνο. Αφήνοντας το φαγητό πολλή ώρα μέσα στο φούρνο, χάνουμε το σπανάκι. Το σπανάκι, άμα λιώσει, δεν είναι σπανάκι. Το σπανάκι, είδατε, μόνο το ζεμάτισα με τα ίδια του τα νερά. Το σοτάρισα ελαφρά, πολύ ελαφρά, ίσα-ίσα να βουτυρωθεί και το έστρωσα εδώ πέρα μέσα στο πυρέξ. Βάζοντας λοιπόν το έτοιμο μαγειρεμένο κοτόπουλο που δεν πρέπει να έχει τόσο πολύ ζουμί, το βλέπετε το ζουμί, δεν πρέπει να έχει γιατί τόσο ζουμί πού θα πάει. Θα λιώσει το σπανάκι μας, θα βράζει ώρες το φαΐ μας για να φύγει όλο αυτό το νεράκι. Εσείς λοιπόν που θα έχετε χρόνο στο σπίτι, γιατί εγώ δεν έχω χρόνο εδώ, θα το βράσετε να μαλακώσει το κοτόπουλο και να εξατμιστεί όλο το κρασάκι που ρίξαμε μέσα, γιατί δεν βάλαμε τίποτα άλλο, μόνο κρασάκι βάλαμε. Λοιπόν, παίρνω τώρα τα κομμάτια του κοτόπουλου και θα τα αραδιάσω, να ανοίξω τη λαβίδα μου, θα τα αραδιάσω επάνω στο σπανάκι. Έτσι θα βάλω τα κομμάτια του κοτόπουλου. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι μετά θα τα περιχύσω με την μπεσαμέλ. Ας να δούμε πώς θα τα βάλουμε πιο ωραία, κατά τον καλύτερο τρόπο. Να δούμε, θα μας χωρέσουν έτσι. Και αν δεν μας χωρέσουν, τα αλλάζουμε θέση. Δεν χωράνε, να τα βάλουμε έτσι. Και έτσι. Και έτσι. Και έτσι. Και ακόμη ένα εδώ και είμαστε εντάξει. Τώρα λίγο από το ζουμάκι βέβαια, γιατί εδώ είναι όλη η νοστιμιά. Αν το πετάξουμε αυτό το ζουμί, χάσαμε όλη τη γεύση. Γι' αυτό θα αφήσουμε να φύγει το νεράκι, να δέσει αυτή η σάλτσα, να είναι έτοιμο μαγειρεμένο καλά το κοτόπουλο. Και τώρα εγώ, και θα το βάλουμε μέσα και θα το περιχύσουμε με το λίγο ζουμάκι που θα έχει μείνει στην κατσαρόλα. Τώρα εγώ βέβαια θα βάλω λίγο ζουμάκι μέσα στην μέσα στο φαγητό μου. Πολύ λίγο, γιατί όπως σας είπα, βάλω πολύ. Αν και εγώ το χρειάζομαι τώρα, γιατί το κοτόπουλο δεν έχει βράσει. Σας τα λέω όμως σωστά. Σας λέω τι θα κάνετε εσείς. Να το βάλω όλο. Εσείς, φίλες και φίλοι, θα το βράσετε το κοτόπουλο έως ότου δέσει η σαλτσούλα του, μείνει πολύ λίγη και το κοτόπουλο είναι βρασμένο, σχεδόν έτοιμο να το φάμε. Γιατί στο φούρνο θα μείνει μόνο 30 λεπτά, σε 200 βαθμούς φούρνο, ίσα-ίσα να πάρει χρώμα η μπεσαμέλ και να ενωθούν οι γεύσεις. Τίποτα άλλο. Αυτό το υπέροχο φαγητό, εδώ έχω τώρα την μπεσαμέλ, να αρχίσω να τη ρίχνω επάνω και ώσπου να τη ρίξω όλη την μπεσαμέλ, πάμε φίλες και φίλοι να δούμε άλλη μια φορά τα υλικά. Τι φαγάκι είναι αυτό και κλωστές, κλωστές κάνει το τυράκι. Κλωστές, κλωστές κάνει το τυράκι. Δείτε το τυρί που έχει λιώσει μέσα. Τι ωραίο. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά. Κοτόπουλο με σπανάκι ο γκρατέν. 1 κιλό σπανάκι. 1 τρίτο της σκούπας βούτυρο καθαρισμένο. 1 μικρό κρεμμύδι τριμμένο. 1 τρίτο της σκούπας κρέμα γάλακτος. 5 στήθη κοτόπουλο. Μισή κούπα λευκό κρασί. 2 κούπες μπεσαμέλ. 1 τρίτο της σκούπας κρέμα γάλακτος. 1 τέταρτο από 1 κουταλάκι μοσχοκάριδο. 1 τέταρτο της σκούπας ρεγκάτο τριμμένο. 1 τέταρτο της σκούπας παρμεζάνα τριμμένη. Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Φυσικά, φίλες και φίλοι, θα το βάλουμε στο φούρνο στους 200 βαθμούς, 30 λεπτά μόνον. Να πιάσει ωραία ρόδινη κρούστα επάνω και μετά,
ένα ποτήρι μπύρα και στο τραπέζι να το απολαύσουμε. Το βάζω λοιπόν μέσα να ψηθεί. Έτσι, ωραία. Και το αφήνουμε. Τώρα, πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε σε διάλειμμα. Άντε, γεια σας. Και αφού δείτε και καμαρώσετε το υπέροχο γλυκάκι που σας έκανα με τα μήλα ολόκληρα κομμένα σε βεντάλιες, πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά. Μιλόπιτα. Μισή κούπα μαλακό βούτυρο. 2 κούπες αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. 1 κούπα ζάχαρη. 2 αυγά. 1 κουταλάκι ξύσμα λεμονιού ή λίγη βανίλια. 5 μεγάλα ξινόμηλα. 2 κουταλιές χυμό λεμονιού. Λίγη ζάχαρη. Λίγη κανέλα προαιρετικά. Μαρμελάδα δαμάσκηνο ή βερίκο. Νάτες λοιπόν οι βεντάλιες μας, τις βλέπετε, τι ωραίες που είναι και πώς έγιναν. Απλή υπόθεση, φίλες και φίλοι. Όλα είναι απλά στη μαγειρική. Διάθεση να υπάρχει, κέφι να υπάρχει και όλα γίνονται. Τίποτα δεν είναι που δεν μπορούμε να το κάνουμε με αυτά τα 2 χέρια, φίλες και φίλοι. Τα πάντα μπορούμε να κάνουμε. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το κέικ. Όχι μόνο με τα χέρια. Έχουμε εδώ και κάποια άλλα χέρια που μας βοηθάνε. Και καλό βέβαια είναι γιατί μας ξεκουράζουν. Απλά υλικά, φίλες και φίλοι, απλά απλούστατα υλικά. Βάζουμε μέσα τη μαργαρίνη, μαργαρίνη soft. Βάζουμε μέσα τη ζάχαρη. Και ο τρόπος που θα βάλουμε, η σειρά που θα βάλουμε τα υλικά μετράει και αυτός. Το ξύσμα από το λεμόνι, ξύσμα λεμόνι για άρωμα. Εδώ τη ζάχαρη, βάλαμε και τη ζάχαρη. Βάλαμε τη μαργαρίνη, βάλαμε τη ζάχαρη, βάλαμε το ξύσμα. Θα βάλουμε το αλεύρι, εδώ. Και δεν θα βάλουμε ούτε γάλα, ούτε νερό, ούτε τίποτα. Μόνο αυγά. Και αν τα αυγά είναι μικρά, βάλτε 3. Γράφω στο βιβλίο μου, η συνταγή είναι από το βιβλίο μου στη σελίδα 50, μάλιστα σας το προανήγγυλα χθες, γιατί μία φίλη ζήτησε να κάνω ένα γλυκό που να μην πειράξω τα μήλα. Τα μήλα να μπαίνουν ολόκληρα στο γλυκό. Είναι και το άλλο πολύ ωραίο, φίλες και φίλοι, το upside down που το λέμε, που στρώνουμε τα μήλα σε ρόδες από κάτω, μαζί με ζάχαρη και βούτυρο που τα καίμε πρώτα και τα κάνουμε καραμέλα και μετά βάζουμε το κέικ από πάνω και τα αναποδογυρίζουμε. Λοιπόν, η συνταγή είναι από το βιβλίο μου «Πρόσκληση σε τσάι», μάλιστα είναι «Καφές στις Λιόλιας». Το βιβλίο αυτό είναι αφιερωμένο στις φίλες μου, είναι τα πάρτι που κάναμε τα απογευματινά μεταξύ μας. Από το σπίτι της μιας στο σπίτι της άλλης, μαζί με τα παιδάκια μας, να παίζουν και εμείς να κεντάμε, να ράβουμε, να πίνουμε καφέ και τσάι και να θαυμάζουμε η μια της άλλης τα γλυκάκια. Λοιπόν, από το βιβλίο, να δείξουμε και το εξωτερικό, να το. Πρόσκληση σε τσάι. Ένα βιβλίο ανεπανάληπτο. Η συνταγή λοιπόν είναι από εδώ, με τα μήλα αυτά που βλέπετε. Πάμε να δείξουμε τώρα πώς τα κόβουμε τα μήλα. Έχω εδώ τα άκοπα μήλα. Για να ανοίξουν και να γίνουν έτσι βεντάλιες. Τι κάνουμε, ας βάλουμε και το κέικ να χτυπιέται. Βάλαμε και τα αυγά, έπιασε την κουβέντα και ξεχάστηκα. Έβαλα 3 αυγά, είναι μικρότερα. 3 αυγά βάλτε καλύτερα. Για να είστε σίγουρες. Όλα μαζί τα υλικά τα χτυπάμε 4 λεπτά. Μόνο 4 λεπτά. Είδατε πόσο απλό πράγμα είναι να κάνει κανείς ένα κέικ. Πολύ, πολύ απλό, φίλες και φίλοι. Και θα δείτε ότι η ζύμη είναι πολύ λίγη, αλλά δέστε πώς φουσκώνει. Όχι, δεν έχουμε το σωστό χτυπητήρι. Δεν κάνει με αυτό το χτυπητήρι να χτυπήσουμε κέικ. Θέλουμε το άλλο, δεν πειράζει. Εγώ τώρα θα το χτυπήσω με αυτό. Με το κέικ. Στο μίξερ αυτό έχουμε ειδικό χτυπητήρι για κέικς. Και έχει 1 κάπα. Με εκείνο το χτυπητήρι χτυπάμε. Με αυτό χτυπάμε για να κάνουμε μαρέγκα, να χτυπήσουμε το βούτυρο να φρατέψει. Το κέικ όμως, όχι με αυτό το χτυπητήρι. Τώρα εγώ θα το κάνω με αυτό. Δεν πειράζει, μια και το βγάλαμε. Παίρνουμε λοιπόν τα μήλα.
Τα κόβουμε στα τέσσερα, τα καθαρίζουμε, αφαιρούμε από μέσα το σκληρό από την καρδιά και το κάθε τέταρτο το χαράζουμε σε φέτες, φτάνοντας σε ένα σημείο ώστε να μην χωρίσει το μήλο. Να μην χωρίσει φέτες-φέτες. Λοιπόν, παίρνω και χαράζω το μήλο έτσι. Έτσι ακριβώς. Το χαράξαμε λοιπόν σε φέτες. Έτσι, πολύ ωραία. Και όλα τα μήλα τα έχω χαραγμένα εδώ πέρα μέσα, κατά τον ίδιο τρόπο. Να δείτε ένα πως είναι μέσα σε λεμόνι, για να μην μαυρίζουν. Βλέπετε πως είναι χαραγμένο, φαίνονται οι γραμμούλες, φαίνονται πολύ ωραία. Και αυτές οι φέτες θα ανοίξουν όταν θα ψηθεί. Να δούμε τώρα τι γίνεται η ζύμη μας. Πρέπει να φρατέψει. Το χτυπάμε μόνον 4 λεπτά, όχι παραπάνω. Και να ρωτήσουμε και στο φαγητό που έκανα σήμερα, στο φαγητό που έκανα σήμερα με το κοτόπουλο, έβαλα μέσα τυράκι φέτα. Και η κυρία Χατζοπούλου Αγνή, ένα λεπτό να χαμηλώσω για να ακούγεται, η Χατζοπούλου Αγνή κέρδισε το σερβίτσιο χθες από τη Φιλοθέη. Να το χαίρεσαι, καλή μου φίλη. Λοιπόν, εδώ είναι έτοιμη η ζύμη και αν δείτε ότι είναι πολύ σφιχτή, θέλει κι άλλο αυγό. Μόνο αυγό. Δεν βάζουμε καθόλου γάλα ή άλλο υγρό. Παίρνουμε λοιπόν τώρα ένα ταψάκι που και αυτό πρέπει να έχει μια ορισμένη διάσταση. Να το, να είναι 30 επί 35 το ταψάκι για να μας γίνει έτσι ωραίο και ψηλό. Αν το βάλουμε σε μεγαλύτερο ταψί δεν θα γίνει τόσο ωραίο. Παίρνουμε τώρα αυτή τη ζύμη, την απλώνουμε στο ταψί, αφού πρώτα βέβαια βουτυρώσουμε πολύ καλά το ταψί. Παίρνουμε το σπρέι από εδώ. Πού είναι το σπρέι? Να το σπρέι. Έχω εδώ κι άλλο, έχω σπρέι. Βάζω λοιπόν σπρέι στο ταψάκι, το βουτυρώνω καλά, 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 για να μην μου κολλήσει το κέικ. Το βουτυρώνω, αδειάζω μέσα την ζύμη, αυτή εδώ, την απλώνω. Θα δείτε πόσο λίγη είναι και πώς φουσκώνει και γίνεται τόσο ωραία και μπόλικη. Θα την αδειάσω τώρα, θα την απλώσω όσο πιο γρήγορα μπορώ, γιατί δεν έχουμε πολλή ώρα. Πάντοτε δεν μας φτάνει η ώρα, του χρόνου 2 ώρες. 2 ώρες και θα κάνουμε 3 ώρες, λένε τα παιδιά εδώ, γιατί όχι. Και 3 ώρες. Έχουμε τις φίλες μας που μας παρακολουθούν και είδατε τι γράφετε, καλές μου φίλες, τι γράφετε, ότι περνάτε πάρα πολύ ωραία. Και μάλιστα δεν φαντάζομαι πόσο ωραία περνάτε το πρωινό σας. Το φαντάζομαι, καλές μου φίλες, το φαντάζομαι ότι περνάτε ωραία. Όσες βέβαια σας αρέσει να μαγειρεύετε. Εκείνες που δεν θέλουν να μαγειρέψουν, ασχολούνται με άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο η μαγειρική, είναι πολλά άλλα, με το κέντημα γιατί όχι, με το παίξιμο χαρτιά, με πολλά πολλά πολλά. Κέντημα λέγεται, α, πολύ ωραίο κέντημα. Κάπου, ποιος μου έλεγε, αυτές που παίζουν βέβαια χαρτάκι, μπιρίμπες και τέτοια. Αχ κυρία Βέφα, θα έχεις άσχημα γεράματα, μάθε να παίζεις χαρτί. Τι λέτε καλέ, τι λέτε καλέ. Τα άσχημα γεράματα είναι όταν παίζεις χαρτιά. Γιατί τρως τις ώρες σου εκεί πέρα κλεισμένο σε ένα μέρος με τους ίδιους και τους ίδιους και παλεύοντας να βγάλεις κάποιον άσο, κάτι τι για να κερδίσεις. Ενώ όταν ζεις τη ζωή έξω, τότε την κερδίζεις. Τότε έχεις ωραία γεράματα. Όταν μαγειρεύεις, συναλλάσσεσαι με κόσμο, βγαίνεις, περπατάς, τραγουδάς, μιλάς, γελάς. Καλά, δεν τα λέω. Λοιπόν, το έστρωσα όσο καλύτερα μπορούσα και δεν έχω χρόνο για να σας δείξω τώρα πώς βάζουμε τα μήλα. Οπ, το ένα μου χώρισε, δεν τα κόβουμε. Και αν χωρίσει, μη στεναχωριέστε, γιατί είναι μετρημένα τα μήλα. Το ενώνουμε πάλι έτσι και όπως είναι φίλες και φίλοι, το παίρνουμε τώρα και το βάζουμε έτσι επάνω στο κέικ μας. Έτσι, ακριβώς. Τώρα είναι σπασμένο αυτό, αλλά όταν θα ψηθεί θα είναι πολύ ωραίο. Παίρνουμε λοιπόν και βάζουμε 3 στη σειρά μήλα, έτσι. 3 στη σειρά και τα άλλα κατά μήκος, 1, 2, 3 όπως τα έχω εκεί και 4 κατά μήκος. Θα τα κόψουμε σε κομμάτια ομοιόμορφα. Βλέπετε ότι γυαλίζει και έχει ένα χρώμα σαν να έχω βάλει αυγό. Αφού βάλουμε τα μήλα, τα πασπαλίζουμε με ζάχαρη, να μην το ξεχάσω κι αυτό. Μόνο τα μήλα, πασπαλίζουμε με ζάχαρη, τα μήλα μπόλικη ζάχαρη και βάζουμε το κέικ στο φούρνο και το ψήνουμε περίπου 3/4 στους 175 βαθμούς όπως ψήνουμε όλα τα κέικ. Και μετά, μόλις το βγάλουμε από το φούρνο και κρυώσει,
Έχουμε μαρμελάδα βερίκοκο λιωμένη και περασμένη από σίτα για να μην έχει κομματάκια και με ένα πινέλο αλείφουμε όλη την επιφάνεια του κέικ με μαρμελάδα. Είναι αλειμμένο τώρα, γι' αυτό γυαλίζει έτσι ωραία και έχει αυτό το ωραίο χρώμα. Δεν είναι αυγό, δεν βάζουμε αυγό και τα μήλα είδατε τι ωραία που ανοίγουν και βέβαια χωρίζουμε σε ωραία κομμάτια. Τα είπαμε όλα, δεν αφήσαμε τίποτα. Το φαΐ μας βέβαια ψήνεται. Για να το δω, να το ρίξω μια ματιά λιγάκι να δω. Να απλώσω. Α, καλά, δεν φαντάζεστε τι ωραίο που είναι. Πρέπει να το δείτε, πρέπει να το δείτε. Δεν γίνεται να μην το δείτε αυτό το φαγητό. Δυο λεπτά, θα περιμένει ο φίλος μου ο Γρηγόρης. Θα του στείλω και μια μερίδα φαγητό για να τον εξευμενήσω. Δείτε εδώ τι φαγητό σας ετοίμασα. Δείτε φίλες και φίλοι, τι ωραίο φαγητό. Τι υπέροχο φαγητό θα φάτε σήμερα. Και κάτι ακόμη. Χαίρομαι πραγματικά ειλικρινά που έχω το χρόνο να το μαγειρέψω το φαγητό, να το βγάλω από το φούρνο. Μην κάνω αυτό το ψεύτικο, την ψεύτικη κίνηση. Έχουμε μέσα το φτιαγμένο από χθες. Πάμε να βάλουμε το καινούριο, βγάζουμε το φτιαγμένο από χθες. Το ίδιο φαγητό που μαγείρεψα. Το μυστικό. Έχω το μυστικό εδώ. Να το μελάκι πώς λαμπικάρισε. Το είδατε. Και αν έχει αφρούς επάνω στην επιφάνεια, τους αφαιρούμε και έχουμε ένα μέλι καθαρό, υπέροχο για να γλυκαινόμαστε κάθε πρωί. Γεια σας, φίλες και φίλοι, γεια σας.